Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το φιλικό οξύ. Το φιλικό οξύ είναι εξαιρετικά σημαντικό για την υγεία, ειδικά του γενετικού μας υλικού, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο και σε άλλες διεργασίες του οργανισμού. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για να γεννιούνται τα παιδιά χωρίς προβλήματα υγείας. Γι' αυτό όλες οι γυναίκες που είναι έγκυες ή βρίσκονται σε τέτοια διαδικασία, καλό είναι να λαμβάνουν φιλικό οξύ σε μορφή συμπληρώματος διατροφής. Το φιλικό οξύ μπορεί να το βρείτε και με το όνομα βιταμίνη B9 και το βρίσκουμε κυρίως στις τροφές που, όπως αποκαλύπτεται από το όνομά του, έχουν τη μορφή φύλου. Για παράδειγμα, το σπανάκι, το λάχανο, η ρόκα κτλ. Αφού παρουσιάζω τις σημαντικές λειτουργίες του φιλικού οξέως, μετά θα σας πω και τις τροφές μέσα από τις οποίες μπορείτε να λάβετε ικανοποιητικές ποσότητες φιλικού οξέως, έτσι ώστε να έχετε όλα τα ωφέλη για την υγεία σας. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τα σημαντικά ωφέλη του φιλικού οξέως για την υγεία μας. 1. Προστατεύει από γενετικές βλάβες του νευρικού συστήματος. Η πρόληψη φιλικού οξέως πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προλαμβάνει από την εμφάνιση γενετικών ανομαλιών στο βρέφος, ειδικά αυτές που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα. Επίσης, μειώνει την πιθανότητα να γεννηθεί πρόωρα το μωρό, να δημιουργηθούν διαταραχές στην καρδιά, προλαμβάνει την πιθανότητα εμφάνισης λαγόχυλου και άλλες γενετικές παθήσεις. Οι κατευθυντήρες οδηγίες συστήνουν 400 μικρογραμμάρια φιλικού οξέως την ημέρα σε μορφή συμπληρώματος διατροφής σε γυναίκες που έχουν σκοπό ή είναι έγκυες. 2. Προστατεύει από την κατάθλιψη και τις διαταραχές της διάθεσης. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν χαμηλό φιλικό οξύ στο αίμα τους εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα διάθεσης ή κατάθλιψη. Επίσης, έχει φανεί σε μελέτες ότι τα αντικαταθλιπτικά έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν συγχορηγούνται μαζί με συμπληρώματα φιλικού οξέως. 3. Διαταραχές της ανάπτυξης του παιδιού. Υπάρχουν κάποια αρχικά δεδομένα που δείχνουν ότι η ανεπάρκεια σε φιλικό οξύ σε παιδιά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη σωματική και την νοητική ανάπτυξή του. Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το φιλικό οξύ στη λειτουργία του νευρικού συστήματος, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. 4. Μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα κατανοητό, το φιλικό οξύ παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και ειδικά του εγκεφάλου. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που έχουν χαμηλό φιλικό οξύ στο αίμα τους πάσχουν συχνότερα από νευροεκφυλιστικές παθήσεις του εγκεφάλου, δηλαδή άνοια. Επίσης, σε μια μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2019, φάνηκε ότι η χορήγηση 400 μικρογραμμαρίων φιλικού οξέως την ημέρα για διάρκεια 2 ετών βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργία του εγκεφάλου σε σχέση με μια ομάδα ελέγχου που δεν έπαιρνε φιλικό οξύ. Τέλος, ακόμα και σε άτομα με διεγνωσμένη άνοια που λαμβάνουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, φαίνεται ότι η προσθήκη φιλικού οξέως προστατεύει τον εγκέφαλο. Προστασία από καρδιαγγειακές παθήσεις και εγκεφαλικά. Το φιλικό οξύ παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία των αγκείων, κυρίως μέσω της σημαντικής επίδρασης που έχει πάνω στην ομοκυστεΐνη. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, η ομοκυστεΐνη είναι μια ουσία που αυξάνεται στον οργανισμό όταν υπάρχει έλλειψη φιλικού οξέως ή βιταμίνης B12. Η επάρκεια σε φιλικό οξύ εμποδίζει την παραγωγή και τη συσσόρευση της ομοκυστεΐνης στον οργανισμό και κατ' επέκταση εμποδίζει τις ενδεχόμενες βλάβες στην καρδιά και στα μεγάλα αγγεία. Προστατεύει από την υπέρταση. Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την υγεία της καρδιάς και η ανυπάρκεια σε φιλικό οξύ στον οργανισμό αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης. Προστατεύει από τον διαβήτη. Η επάρκεια στον οργανισμό σε φιλικό οξύ βοηθάει τον καλύτερο μεταβολισμό των υδαταθράκων, στη μείωση του ζαχάρου του αίματος και στην καλύτερη ρύθμιση της παραγωγής ινσουλίνης. Μακροχρόνια αυτό μας προστατεύει από την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Βοηθάει στη γονιμότητα. Μελέτες που προέρχονται από εξειδικευμένα κέντρα που ασχολούνται με τη γονιμότητα
έχουν δείξει ότι η επάρκεια σε φιλικό οξύ εξασφαλίζει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς εγκυμοσύνης. Προστασία από την ομοκυστεϊνεμία της νεφροπάθειας. Τα άτομα που πάσχουν από σημαντικά προβλήματα στα νεφρά συχνά έχουν το πρόβλημα ότι τα νεφρά τους αδυνατούν να αποβάλουν την ομοκυστεϊνή από το σώμα. Η χορήγηση φιλικού οξέως σε συμπλήρωμα διατροφής βοηθά να μειώνεται η ομοκυστεϊνή στο αίμα και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν την καρδιά. Μειώνει τις παρενέργειες της μεθοτρεξάτης. Η μεθοτρεξάτη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην αντιμετώπιση των αυτοάνωσων παθήσεων, ειδικά της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η συγχορήγηση με φιλικό οξύ μειώνει τις παρενέργειες σχεδόν 80%. Αφού είδαμε τα πολύ χρήσιμα ωφέλη του φιλικού οξέως, ήρθε η ώρα να δούμε από ποιες τροφές μπορούμε να το λάβουμε. Όσπρια. Τα όσπρια. Αυτές οι καταπληκτικές υπερτροφές που πρέπει όλοι να καταναλώνουμε πάρα πολύ συχνά είναι πάρα πολύ πλούσια σε πολλά θρεπτικά συστατικά, όπως επίσης και σε φιλικό οξύ. Για παράδειγμα, μόλις ένα πιάτο φακές καλύπτει το 90% των ημερησίων αναγκών μας σε φιλικό οξύ, ενώ ένα πιάτο φασόλια σχεδόν το 40%. Φιλώδη λαχανικά. Όπως είπαμε νωρίτερα, το φιλικό οξύ παίρνει το όνομά του από τα φύλλα στα οποία υπάρχει σε αυθονία. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι μόλις 100 γραμμάρια ομός πανάκι καλύπτει σχεδόν το 50% των ημερησίων αναγκών μας σε φιλικό οξύ. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα φιλώδη λαχανικά, όπως η ρόκα, το μαρούλι, η λαχανίδα και άλλα. Παντζάρια. Μόλις 200 γραμμάρια από παντζάρια καλύπτουν σχεδόν τις μισές ημερήσιες ανάγκες μας σε φιλικό οξύ. Σε αυτό αξίζει να συνυπολογίσουμε ότι τα παντζάρια είναι εξαιρετικά θρεπτικά και πάρα πολύ νόστιμα. Εσπεριδοειδή. Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι περιορίζουν την κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών το χειμώνα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα εσπεριδοειδή μπορούν να αποβούν σωτήρια για την επάρκεια του οργανισμού σε πολλά θρεπτικά συστατικά. Συνυπολογίστε ότι μόλις 3 μεγάλα πορτοκάλια καλύπτουν τις μισές μας ανάγκες σε φιλικό οξύ. Μπρόκολο. Ένα από τα πιο νόστιμα και θρεπτικά λαχανικά που μπορεί να βρει κάποιος το χειμώνα είναι το μπρόκολο. Το μπρόκολο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε φιλικό οξύ και μόλις 200 γραμμάρια μαγειρεμένου μπρόκολου καλύπτουν τις μισές ημερήσιες μας ανάγκες. Να θυμίσω ότι το μπρόκολο γίνεται πολύ πιο νόστιμο ψητό στο φούρνο. Αβοκάντο. Το αβοκάντο μπήκε πολύ πρόσφατα στη διατροφή των Ελλήνων, αλλά για καλή μας τύχη, επειδή καλλιεργείται στην Κρήτη, είναι πολύ εύκολο πλέον να βρούμε ντόπιο, οικονομικό και πολύ νόστιμο αβοκάντο στο σούπερ μάρκετ. Μόλις ένα αβοκάντο καλύπτει σχεδόν τις μισές μας ημερήσιες ανάγκες σε φιλικό οξύ. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα εξαιρετικά ωφέλη του φιλικού οξέως και μια αυθονία τροφών που μπορείτε να το βρείτε σε περίσσια έτσι ώστε να καλύπτετε εύκολα και νόστιμα τις ημερήσιες σας ανάγκες. Εάν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το δουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.